Μοσχαράκι! Όχι ένα απλό μοσχαράκι, ένα μοσχαράκι μπουργκινιόν. Μπουργκινιόν. Κλασική, ωραία συνταγή, εξαιρετική. Αχ, τι ωραίο πιάτο χριστουγεννιάτικο εορταστικό. Βεβαίως. Σερβιρισμένο και με κόκκινο ωραίο κρασί, να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα. Εδώ στολίσαμε με τον Νίκο Κωνστάντη, τη λέω Νίκο, βοήθησε με, σε παρακαλώ. Φαίνεται ότι έβαλε ο Νικόλας στα χέρια του. Πέρασέτε μου στο επόμενο level το πιάτο μου και να τα αποτελέσματα. Μοσχαράκι μπουργκινιόν λοιπόν για σήμερα. Και ξεκινάω ήδη τη συνταγή, γιατί θέλω να δώσετε βάση σε αυτά που θα σας πω. Πάμε να δούμε τα υλικά μας για να ξεκινήσουμε. Εγώ έχω ξεκινήσει ήδη εδώ πέρα την προετοιμασία μου. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε λοιπόν προφανώς πολύ πολύ καλό κρέας. 1500 γραμμάρια λοιπόν, γύρω στο 1,5 κιλό κρέας μόσχου, 750 γραμμάρια ηλιά και 750 γραμμάρια σπάλα. Βάζω δύο ειδών κοπές. Θα σας πω τον λόγο. Που πήρα και τον Τάσο και όλα τηλέφωνο τον Αγγελή και τα συζητήσαμε όλα αυτά. Στη συνέχεια, ελαιόλαδο, 2 μέτρια κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 1 κουταλιά της σούπας, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Στη συνέχεια θα χρειαστούμε, για να δώσουμε γεύση λοιπόν τώρα στο φαγητό μας, τι δουλειά θέλουμε μετά. Πράσο, κρεμμυδάκι, κρεμμύδι όπως είπαμε και ένα κεφάλι, μισό κεφάλι σκόρδο, ολόκληρο το βάζω μέσα. Ένα κομμάτι άκοπο μπέικον, 125 ml κόκκινο γλυκό κρασί. Δύο κλωναράκια σέλερι, αλλά βάζω και ξηρό κρασί, θα το δείτε. Και βάζουμε λίγο πράσο, λίγο κρεμμύδι, βασικά να σας πω κάτι. Πάμε και θα δούμε όλα πώς γίνονται πράξη εδώ τώρα μόλις. Λοιπόν, προφανώς για να κάνουμε ένα ωραίο... Το μάτι δεν είναι τόσο όσο είναι στη γεύση. Γιατί είναι ένα άλλο μοσχαράκι, πώς το είπαμε, μπουργκινιόν. Το μοσχαράκι αυτό, η γαρνιτούρα του είναι το μπέικον, το μανιτάρι και το κρεμμυδάκι, το κοκάρι, το στρογγυλό, το στιφάδου, το ωραίο. Θα σας δείξω τώρα λοιπόν πώς το κάνουμε. Είναι. Δεν έχει άλλη γαρνιτούρα, δεν έχει πουρέδες και τέτοια. Είναι σαν νουά, αλλά με άλλη σάλτσα και σο. Άλλη. Τελείως. Λοιπόν, γιορτινή. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνταγή μας. Έχω πάρει λοιπόν 750 ελιά και 750 σπάλα. Γιατί? Γιατί η ελιά έχει λίγο περισσότερο λίπος και θέλω να δώσω γεύση, επειδή το μαγειρεύω πολλές ώρες το φαγητό μου. Αυτό, οπότε αφήνω την ελιά να κάνει τη δουλειά της. Πήρα λοιπόν τον Τάσο τον Αγγελή από τη Γλυφάδα και του λέω: Τάσο, θέλω να μου φέρεις το καλύτερο κομμάτι που μπορείς να έχεις. Και όντως, εννοείται. Το γόλ. Εννοείται και ήρθε. Λοιπόν, και αυτό που κάνω είναι να το αλατοπιπερώσω, να το αλευρώσω λίγο και βλέπετε τι ωραία κρούστα που κάνει. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλω να γίνει καφετή προς, δεν θα το πω μαύρη, αλλά να είναι πολύ πολύ καφέ, εντάξει. Και έτσι όπως είναι εδώ, το μεταφέρω όλο σε μία κατσαρόλα. Ξεκινάω τελείως ανάποδα και θέλω αυτή τη συνταγή να την κρατήσετε, γιατί είναι μια συνταγή που μπορείτε να κάνετε ακόμα και την πρωτοχρονιά. Στη συνέχεια, σε ένα τηγανάκι ή στο ίδιο τηγάνι, εγώ τώρα απλά για να κάνω πιο γρήγορα, στο ίδιο τηγάνι βάζω το κρεμμύδι μου, το κρεμμύδι όχι σε δυνατή ένταση γιατί δεν θέλω να μου αρπάξει. Το βάζω ίσα ίσα να μαλακώσει για να κάνω όλη τη διαδικασία εδώ. Συνήθως όταν κάνουμε ένα κοκκινιστό, όλη τη διαδικασία δεν την κάνουμε σε μια κατσαρόλα. Εγώ πάω και την κάνω τώρα σε ένα τηγάνι. Λοιπόν, στο ίδιο τηγάνι, όπως είπαμε, βάζουμε το κρεμμυδάκι και βάζω και λίγο πράσο. Εντάξει, λίγο πράσο λοιπόν μέσα. Πράσο, ανακατεύουμε. Μέτρια προς δυνατή φωτιά λοιπόν. Κάτσε να σβήσω εδώ πέρα, έχω το κρεμμυδάκι μου. Έχω βάλει κρεμμυδάκι αυτό του στιφάδου. Να το σβήσω με λίγο κρασάκι. Εγώ το βλέπω λίγο πιο μαλακό το παιδί. Για να αρχίζει να μελώνει τώρα. Η συνταγή είναι έτσι. Ναι, ναι, πρέπει να το καταλαβαίνεις. Πρέπει να έχεις διαφορετικές υφές. Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ και τώρα θα σας δείξω κάτι. Θα βάλω, ναι, θα το βάλω ολόκληρο το σκόρδο. Και εδώ, μετά το αφαιρείς. Δείτε εδώ, ναι. Έρχεται λοιπόν και κάνει όλη τη δουλειά το σκόρδο χωρίς να σου δώσει ένταση. Θα σου δώσει τόσο όσο και το βάζω έτσι όπως είναι μέσα λοιπόν εδώ στο τηγανάκι μου. Τέλεια. Το αφήνω εδώ στην άκρη. Δεν πρόκειται ούτε οι φλίδες να φύγουν, ούτε τίποτα. Δεν έχετε κανένα απολύτως φόβο. Στη συνέχεια, έτσι όπως έχουμε λοιπόν το κρεμμυδάκι και αυτό, θα πάμε και θα προσθέσουμε μία κουταλιά της σούπας ντοματό πελτέ. Μέσα λοιπόν και αυτό. Βλέπετε, σας πάω τελείως ανάποδα. Δεν το βάζω μέσα στην κατσαρόλα. Συνταγή πρωτοχρονιάτικη. Άκρος εορταστική. Βγάλετε τη στο κέντρο του τραπεζιού και θα δείτε οι καλεσμένοι σας θα τρελαθούν. Ή ακόμα και αν δεν έχετε καλεσμένους, όλη η οικογένεια. Ανακατεύουμε λοιπόν εδώ. Και τώρα θέλω να σας δείξω κάτι άλλο το οποίο λέγεται μπουκέ γκαρνί. Βάση της μαγειρικής, η οποία είναι αυτή εδώ. Φανταστικό. Παίρνουμε ένα σέλερι. Παίρνουμε λίγα κοτσανάκια από μαϊντανό. Θα βάλω δύο σέλερι. Λίγο θυμαράκι και δύο φιλαράκια δάφνης. Όλο αυτό λοιπόν το κρατάω και θα το δέσω με σπάγκο, να το βάλω μέσα και όταν τελειώσω τη μαγειρική μου θα το αφαιρέσω. Θα βγάλει όλη τη γεύση λοιπόν που έχουμε.
Δείτε εδώ, σε άλλο level η μαγειρική σήμερα, Φέη, το βλέπεις, ε. Δένουμε πολύ πολύ καλά, με αυτόν τον τρόπο. Κάνουμε ένα κόμπο εδώ. Δεν έχω σταματήσει. Είναι πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος που το μαγείρεψε στη σάλτσα του. Είναι πολύ ιδιαίτερο φαγητό, κλασικό φαγητό. Πραγματικά από τις πιο ωραίες ταιριές που έχεις κάνει, ναι. Συγχαρητήρια. Χαίρομαι πάρα πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μπράβο. Λοιπόν, ανακατεύουμε εδώ, ρίχνουμε και αυτό μέσα. Τέλεια. Και τώρα, σας έχω δύο ειδών κρασιά. Το ένα είναι λίγο γλυκό και το άλλο είναι ένα ωραίο μπρούσκο κρασί, λίγο βαρύ, στυφό. Και κάνει τόσο διαφορά. Φυσικά. Ρίχνουμε μέσα στο λοιπόν. Φαγητό, το τι κρασί βάζεις. Εννοείται, αλλάζει όλη τη γεύση. Και προσοχή, μην βάρετε να πούμε ότι αν χρησιμοποιούμε ένα, θα κάνουμε ένα, θα πάρω το πιο φτηνό κρασί που υπάρχει για να σβήσω το φαγητό μου. Αυτό είναι λίγο ένας μύθος, γιατί αυτό που θα σβήσεις, αυτό ουσιαστικά θα φας μετά. Δεν μπορείς να έχεις απέτηση να σου έχει top. Άρα κάνει τόσο διαφορά που εσύ χρησιμοποιείς αυτή τη συνταγή και δύο διαφορετικά κρασιά. Ναι, κάνει το ένα λοιπόν τι είναι, σε φυσικά. Μικρότερη ποσότητα. Ένα γλυκό κρασί και το άλλο είναι ένα μπρούσκο, ένα κόκκινο κρασί. Λοιπόν, το αφήνουμε λοιπόν να εξατμιστεί λίγο και στη συνέχεια ρίχνουμε το επόμενο. Κανονικά θέλω να σας πω ότι για να προσθέσω νερό τώρα στη συνταγή μου, για να βράσει αυτή η συνταγή, όλο αυτό καταρχάς θα το μεταφέρω και θα το βάλω μέσα στην κατσαρόλα. Βλέπετε, τελείως διαφορετικά, το ξαναλέω. Ρίχνουμε λοιπόν μέσα όλο αυτό. Το αφήνουμε να πάρει βράση και κανονικά σας λέω ότι πρέπει να το αφήσουμε ένα 20 λεπτάκι λίγο να βράσει, να εξατμιστεί δηλαδή το κρασί και μετά να προσθέσουμε το νερό. Δεν πάμε έτσι τώρα μπαμ μέσα να βάλουμε το νερό, γιατί όλο αυτό, όλη η αλκοόλη θα μείνει μέσα και θα αρχίσει να μας ξυνίζει λίγο το φαγητό. Περιμένεις να εξατμιστεί. Ναι, θα το αφήνουμε λίγο να εξατμιστεί λοιπόν. Δες εδώ τι ωραία χρώματα που έχει ξεκινήσει και έχει. Θα προσθέσουμε λοιπόν. Μα είναι τόσο ωραία κύβο. Γεύση, τα κρεμμυδάκια, τα μανιτάρια, αυτή η σάλτσα, το μπέικον. Μα είναι το κάνουμε τώρα ξέρεις διαδικασία δυο μέρες. Είναι, δηλαδή... Εγώ θα καταχαιρόμουν να πήγαινα σε ένα τραπέζι και μου είχαν ετοιμάσει αυτό το φαγητό. Ακριβώς αυτό. Μπόλικο κρασάκι δεν λέω λοιπόν. Δεν θα ποτέ, ότι θα πήγαινα βάζω... Θα καλέσω και θα το πιάσω. Βάζω ένα ζωμό βοδινού και δείτε εδώ τώρα θα βάλω είτε σε φέτες είτε άκοπο μπέικον, βάλτε 2-3 φετούλες. Δεν θα το περάσει από το τηγανάκι. Έτσι, όχι, αυτό. Π.χ. με το κρεμμυδάκι. Θα σου πω, αυτό το κάνω μετά στο τέλος για την καρνιτούρα. Α, βάζεις και εδώ αυτό, και εκεί. Αυτό αφήστε το έτσι όπως είναι για, μέσα. Για νοστιμιά. Μόνο για νοστιμιά. Ένα χειροκρότημα, παιδιά, τι έκανε, έβαλε το μπέικον μέσα, πήγε στο ζωμό, για να πάρει, πώς βάζεις ένα καρύκευμα. Ένα μυρωδικό, κάτι, ναι. Το αφήνεις για να βράσει όλο μαζί αυτό και να έχει το εσάς. Σου κάνει λίγο πιο... Τι σου κάνει εσάς. Λοιπόν, λοιπόν, αυτός, δείτε αυτός. Εδώ. Αυτός, δεν έχω χρόνο αλλιώς. Αυτός εδώ, αλλού. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα τη διαδικασία. Θα προσθέσω λίγο, γύρω στα 600-700, έβαλα τον κύβο, το ζωμό και προσθέτω λίγο νεράκι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ή παίρνετε έτσι όπως είναι την κατσαρόλα σας και τη βάζετε μέσα στο φούρνο, ή την αφήνετε, αν τη βάλετε στο φούρνο, θέλω να τη βάλετε 150 βαθμούς, θα σας πάρει περίπου 2,5-3 ωρίτσες. Ναι, θέλει λίγο χρόνο, αλλιώς την κατσαρόλα θα σας πάρει γύρω στις 2 ώρες. Και να δείξω κάτι τελευταίο, όλη τη μαναβική μου εδώ πέρα και τα κρεμμυδάκια και το μανιτάρι και το. Και ό,τι έχω χρησιμοποιήσει, τα παίρνω από το μανάβικο εδώ πέρα, το Στουραίτη, το δικό μας, το φίλο ο οποίος έχει στο Γέρακα, στη Βάρη, στη Νέα Μάκρη, στη Ραφίνα, στην Παιανία, που ανά πάσα στιγμή τον παίρνω και βράδυ τηλέφωνο και του λέω σε παρακαλώ, φέρε μου, όπως και στον Αγγελή, και έρχονται τελευταία στιγμή. Το βράζουμε λοιπόν, το βάζουμε στο πιάτο μας και από πάνω πάμε και σερβίρουμε όλες τις γαρνιτούρες. Το μανιταράκι, το οποίο απλά το έχω σοτάρει με λίγο βούτυρο. Στη συνέχεια το κρεμμυδάκι μαζί με το μπέικον που τα σόταρα και τα έκανα ένα πολύ απλό μαγείρεμα. Αυτή είναι η συνταγή μου, πανεύκολη, γρήγορη, νοστιμότατη. Το κρεμμύδι δεν το βράζεις πριν, το κρεμμυδάκι αυτό. Αν πάρουμε κρεμμύδι το οποίο όχι είναι... Όχι αυτό το μικρό. Θα σου πω, το κρεμμύδι του στιφάδου. Θέλει λίγο βράσιμο πριν το βάλεις. Γι' αυτό ρωτάω. Το κρεμμύδι που υπάρχει στην αγορά, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να βαριέται να το καθαρίσει, μπορεί να πάρει το κρεμμύδι το κατεψυγμένο. Το κατεψυγμένο το κρεμμύδι το βάζεις με τη μία στο τηγάνι, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, είναι ήδη βρασμένο. Μάλιστα. Με το μπέικον και λίγο λαδάκι. Και λίγο λαδάκι με το ψωταριστή το σβήνεις με ένα κρασάκι όπως έκανα εγώ. Αν είναι φρέσκο, λίγο βράσιμο, λίγα λεπτά. Έλα, εντάξει, κοίτα εδώ τώρα. Αυτή είναι φοβερή συνταγή, συγχαρητήρια.